Ζεστάθηκε! Ζεστάθηκε. Εγώ το λέω ότι έρθει το καλοκαίρι, δεν λέτε να με πιστέψετε και α κάνει δροσιά. Γιατί γελά τον Τάνασα. Γιατί πρώτη φορά πήγαμε Ασία και χάρηκα. Δεν είχαμε ξαναπάει Ασία. Το έχει πιστέψει ότι έχω. Σε αεροπλάνο σα βάζω κάθε μέρα. Να σα πω κάτι. Εγώ λέω Βιετνάμ. Έχω στο μυαλό μου Βιετνάμ. Κάτι τελείω διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο βίντεο. Γιατί σκέφτομαι του πολέμου. Ναι, είναι... σκέφτομαι κάτι αρνητικό, βλέπει τώρα. Είναι όμω μια πανέμορφη περιοχή. Πανέμορφο. Και... να ξέρετε ότι έχουν βγει και. Τώρα κάνω και διαφήμιση στα πρακτορία, στα τουριστικά πρακτορία, αλλά έχουν βγει πολύ οικονομικά πακέτα. Έχει αυτό το σπίτι. Μα το λε, ξαναλε. Εγώ δίνω ιδέε. Καλοκαίρι έρχεται. Κάνε μα μια έκπληξη. Δώσε μου λεφτά και πάμε. Και εμάς με την Παντάνασα. Λοιπόν, όλα αυτά όμως τα κάνουμε για να χαλαρώσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ένας, δεν μπορώ να μην το πω, ένας πολύ όμορφος άντρας. Είναι όμορφος. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα που έλειπες, εδώ κυρία, ήθελα να κάνουμε πρακτικό κομμάτι και να δείξουμε τι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι πάλι με πολεμικές τέχνες. Όχι κραμμαγκά όμως, είχαμε... Ζιουζίτσου, είχαμε ταεκβοντό. Και είχα πει εγώ θα φέρουμε έναν υπεύθυνο εδώ του Krav Maga και μου λέει ωραία να δείξουμε. Δεν θα δείξουμε, θα μάθουμε όμως. Και ο κύριος Μανώλης κοροϊδεύε, κύριε Μανώλη. Αλλά να, ήρθε ο καλεσμένος και λέει γιατί να μην δείξουμε κορίτσια. Και λέει φοράμε φορέματα, πειράζει, όχι λέει, θα σηκωθούμε, να εδώ. Να καλωσορίσουμε τον Γιώργο το Συστάκη, ο οποίος είναι πρωταθλητής και προπονητής Krav Maga και μας ήρθε τα υπέροχα Χανιά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σου μιλώ στο ελληνικό. Εννοείται. Εντάξει. Ωραία. Και εγώ επίσης. Να το κάνουμε πιο παρέστηκα. Ας το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με το Krav Maga. Ναι. Προπονείς. Είσαι και πρωταθλητής, έτσι να το πες μου. Πρωταθλητής. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Είμαι στο καράτε που έκανα προηγούμενα χρόνια. Α, έχεις και στο καράτε και από εκεί έχεις περάσει. Από πολλά. Για να επιλέξω το Krav Maga ως καλύτερο. Και να συνεχίσω να το κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Πριν μας πεις γιατί είναι το καλύτερο, θα μας πεις τι είναι, να μας εισάγεις στην τέχνη. Είναι ένα πρωτοποριακό και αποτελεσματικό σύστημα αυτοάμυνας. Αυτό είναι. Σημαίνει μάχη επαφής, το οποίο μας βοηθάει να μάθουμε τεχνικές εφαρμόσιμες στον δρόμο. Σε κάποιο πρόβλημα ή απειλή που μπορεί να μας. Ορίστε, αυτό πρέπει να πάμε να μάθουμε. Ορίστε, ναι. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να έχεις κάποια επιστολή, κάποια εξαρτήματα, ναι. Δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε όμως κάποια στολή, έτσι ώστε να είμαστε ομοιόμορφα μέσα στην τάξη όλοι, να είμαστε έτσι μια όμορφη εικόνα και ο αθλητής να βάζει τα ρούχα της προπόνησης για να μπαίνει μέσα στην αίθουσα. Νιώθει και ψυχολογικά αλλιώς. Ναι, είναι και ένα... ολόκληρη τελετουργία έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι, ή όχι. Σχεδόν, όχι ακριβώς έτσι. Δεν έχουμε τόσο. Δεν ξέρω, για να δεν το σπίτι. Εξοπλισμό έχουμε. Έχετε. Προστατευτικά έχουμε, διότι είναι λίγο σκληρό σε κάποιες τεχνικές και πρέπει να μην χτυπήσει ο αθλούμενος. Το κάνουμε σε ρεαλιστικά σενάρια όσο μπορούμε, για να είμαστε κοντά σε αυτό που θα γίνει έξω στον δρόμο. Ναι, πες γυναίκα. Συγγνώμη, πολλές απορίες, ναι. Είναι γυναική, είναι και γυναικείο άθλημα ή η περισσότερη απήχηση είναι από το αντρικό κοινό? Μεγαλύτερη απήχηση έχει το αντρικό κοινό, διότι ο άντρας από μικρός ξέρει και μάχεται. Τσακώνεται συνέχεια στον δρόμο. Ναι, αλλά ευτυχώς οι γυναίκες μπορούν και έρχονται. Υπάρχει μεγάλη απήχηση και στις γυναίκες και σε μικρά κορίτσια. Α, και σε μικρά κορίτσια. Από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει? Από 4. Μέχρι να μπορεί να κάθεται και να σηκώνεται μόνο στην καρέκλα. 94. 104, όσο μπορούμε. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια χρειάζεται για να πεις ότι μπορείς μόνος σου έτσι να ξέρεις τις βασικές τεχνικές που λες εσύ. Και αν γενικά απαιτείται, ας πούμε, ένα υπόβαθρο να έχουμε καλή σχέση με τον αθλητισμό ή δεν είναι απαραίτητο? Δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, να κάνει Krav Maga. Πόσο χρόνο χρειάζεται, αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο. Πόσο εύκολα μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει κάποια πράγματα. Βέβαια στην εκπαίδευση τα καταφέρουν όλοι, γιατί είναι έτσι στημένη, φτιαγμένη η εκπαίδευση και η διδακτέα ύλη, έτσι ώστε μπορεί ο μέσος άνθρωπος να εκπαιδευτεί γρήγορα, σε ένα διάστημα 6 μηνών, να τα καταφέρει, να νιώσει αυτοπεποίθηση και να τα απεξέλθει σε κάποια απλά έτσι, προβλήματα στην καθημερινή του ζωή. Είσαι Γιώργο με την ομάδα σου από τα Χανιά. Εδώ τώρα έχουμε φωτογραφίες από τα πρόσφατα, από Δεκέμβρη έως Μάρτι, που έχουμε κάνει. Εδώ είναι ένα σεμινάριο Military Krav Maga, στρατιωτικό. Το οποίο έγιναν 2 συνεχόμενα λόγω κόσμου. Εδώ είναι οι μικροί μου μαθητές, από 4 έως 7 ετών. Τι ωραία. Ναι, αλλά
Το Krav Maga σαν άθλημα, πού είναι πιο κοντά ως πολεμική τέχνη, δηλαδή, είναι πιο κοντά στο καράτε? Έχει πάρει από διάφορες πολεμικές τέχνες κάποια πράγματα, τα έχει μετατρέψει σε εφαρμόσιμα στον δρόμο, διότι δεν έχει κανόνες και πόντους, ούτε αγώνες. Ούτε ζώνες όπως έχει. Ζώνες έχει. Α, έχει. Διότι είμαστε μια παγκόσμια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη, οπότε υπάρχουν επίπεδα. Αλλά δεν φοράμε ζώνες, φοράμε κάτι έτσι, ας πούμε, σηματάκια ή πατσάκια καλύτερα στο πατελόνι μας. Εσύ για ποιο λόγο το επέλεξες ως την αγαπημένη σου πολεμική τέχνη, εφόσον έχεις περάσει και από τις υπόλοιπες? Το επέλεξα διότι είναι το πιο εφαρμόσιμο. Εγώ ήμουν πανελληνιονίκη στο καράτε. Είδα ένα βίντεο Krav Maga και δεν σκέφτηκα ποτέ να αντιδράσω έτσι, και ας είμαι πρώτος στην Ελλάδα. Οπότε λέω, όχ, τόσα χρόνια που έκανες. Και έτσι επέλεξα το Krav Maga. Και kickboxing εκπαιδευτής και διάφορα άλλα. Είναι και το έχω επιλέξει συνειδητά. Είναι ενδιαφέρον, γιατί όσο έψαχνα για τις ερωτήσεις, είδα ότι αντιμετωπίζετε καταστάσεις οι οποίες περιέχουν και όπλα, μαχαίρια. Ναι. Αυτό που μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Και άοπλη και ένοπλη μάχη. Είτε είναι απειλή, ναι, αφοπλισμούς. Εκπαιδεύουμε πολίτες, οι οποίοι έχουν υποκατηγορίες τρεις: ενήλικες, παιδιά και γυναίκες. Γιατί κάθε ομάδα από αυτά θέλει διαφορετική εκπαίδευση. Και έχετε άλλα σενάρια σε κάθε ομάδα. Δεν μπορεί ένα παιδί να έχει τις ίδιες απειλές με έναν ενήλικα ή με μια γυναίκα. Μετά εκπαιδεύουμε στρατιωτικούς, αστυνομικούς, προστασία υψηλών προσώπων, bodyguards και προστασία πλοίων, sea marshal. Κάποιοι μπορούν να πάνε... Εμείς ποια κατηγορία μπορούμε να πούμε? Στους ενήλικες και το εξειδικευμένο, το οποίο είναι στις γυναίκες, για γυναίκες. Και ποιο είναι το πιο συχνό σενάριο που χρησιμοποιείτε για την εκπαίδευση των γυναικών? Μία αρπαγή από πίσω, αγώνα σε στόμα, στη θέση βιασμού ή bear hugs, το οποίο είναι αρκούδες, αγκάλισμα αρκούδας και σήκωμα. Ορίστε που έπρεπε να τα δείξουμε, κύριε Μανώλη, μας ακούτε? Εσύ να τα ακούς που τα έλεγα. Εγώ λέω, πού θα τα δείξουμε αυτά? Ορίστε τώρα που μου λέει εδώ ότι πιάσουμε ο αρκούδος. Αυτά όλα. Είναι πάρα πολύ. Μπορεί να τα γελάμε, αλλά στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, πες μου κι εσύ αν ισχύει αυτό. Είναι μια τέχνη που είναι πολύ διαδεδομένη, το Krav Maga. Και πολύ διάσημο το κάνουν. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Πλέον έχει έρθει και στα Χανιά σε εμάς, δεν ξέρω στο Ηράκλειο. Αν πιο μεγάλος νομός, σίγουρα έχει έρθει και εδώ. Πολύ βία. Και σε γυναίκες τώρα είχαμε πολλά κρούσματα εμείς και έτσι έκαναν και το τελευταίο σεμινάριο γυναικών που είχε μεγάλη απήχηση, πρέπει να υπάρχει σε μια φωτογραφία. Πριν 1,5 μήνα, μαζί με το Δήμο Χανίων συνδιοργάνωση, κάνω κάθε χρόνο τέτοια σεμινάρια. Και έχει έρθει λοιπόν και στην Κρήτη που λέγαμε όχι, δεν είμαστε Αθήνα ή κάτι τέτοιο, έχουν έρθει τα έτσι, επικινδυνότητα δίπλα μας. Καλά, δεν το συζητώ. Ναι, σε μία μητέρα όμως που θα ερχόταν σε σένα και θα έλεγε για το παιδάκι της. Εγώ τώρα το πάω πιο εκδεσικά σε άποψη bullying, ας πούμε, έτσι. Είσαι και νέας μπαμπάς, να το πούμε αυτό. Ναι, 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 ναι. Οπότε, σε μία μητέρα που θα έρθει σε σένα να βάλει το παιδί της για να μπορέσει να έχει μία αλφα αυτοάμυνα, έτσι, και στο σχολείο. Θεωρείς ότι είναι καλό να ξεκινάνε από τέτοιες ηλικίες όμως? Δεν είναι και κάτι που έχει και ρίσκο από πίσω? Όπως ας πούμε στο καράτε, θα πεις τώρα όλα στα μάθη της τεχνικής, θα ξαναρίξουμε ξύλο. Αυτό που βούνται οι περισσότεροι άνθρωποι, παύλα γονείς, είναι ότι αν μάθει κάποιος πολεμικές τέχνες ή ένα σύστημα αυτοάμυνας, θα γίνει επιθετικός. Και όμως γίνεται το αντίθετο. Είναι πιο ήρεμος, γνωρίζει τα όρια του, έχει μια επίγνωση της κατάστασης. Πότε πρέπει να ενεργήσω, να χτυπήσω για παράδειγμα, πότε όχι. Στο Krav Maga εκπαιδεύουμε την άμυνα, αυτοάμυνα. Πρώτα θα δεχτώ επίθεση, θα αμυνθώ και θα απαντήσω ανάλογα. Σαν παιδάκια με ένα σπρόξιμο, για παράδειγμα, να το πούν στον κύριο ή κάτι τέτοιο. Στους μεγάλους, αναλόγως στην επίθεση, επιλέγουμε και την κατάλληλη άμυνα. Διότι υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο από πίσω. Νομοθεσία. Οπότε πρέπει να προσέχουμε το πώς αντιδράσουμε. Μαθαίνουν και πειθαρχία. Δηλαδή, ένα από τα βασικά πράγματα που μαθαίνουν είναι αυτό. Οπότε τα βοηθάει να μην είναι τόσο αντιδραστικά όσο το νομίζαμε ότι. Και αφού εκτονώνονται εκεί. Προφανώς μετά δεν έχουν άλλη επιθετικότητα. Εκτονώνονται. Οπότε έχει και πνευματική πλευρά το Krav Maga. Και μαθαίνουν τα πιο μικρά μέσω παιχνιδιού. Διαμέσου παιχνιδιού, λοιπόν, μαθαίνουν τεχνικές και αργότερα τους εμφανίζουμε ότι αυτό ήταν τεχνική. Ήταν για να σου κάνουν ένα χαστούκι στο πρόσωπο ή μεγαλώνοντας βλέπουν τι μαθαίνουν πιο μικροί, διότι κάθε κατηγορία έχει άλλη εκπαίδευση. 4-7, 7-12 και 12 ως πάνω που είναι ενήλικες. Και καταλαβαίνουν και γυρίζοντας πίσω, όταν φτιάζαμε τη βάση τους, σαν παιδάκια, επειδή έχουν διαφορετική, όπως είπα, εκπαίδευση, και θυμούνται και μου λένε, επειδή έχω χρόνια μαθητές. Μεγαλώντας,
Α, κύριε, αυτό. Πριν βγούμε όμως, Γιώργο, στην εκπομπή, μου είπες ότι. Γιατί ρώτησα για διαγωνισμούς, μου είπες ότι δεν υπάρχουν διαγωνισμοί. Τελικά όμως, με όλα αυτά και με αυτό που είπε η Παντάνασα πριν, με τα σενάρια που μας ανέφερες κι εσύ. Τελικά, με όλα αυτά που γίνονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, θα μπορούσε να υπάρχει αγωνιστικό κομμάτι. Από τη στιγμή που στείνεται σενάριο, έτσι δεν είναι. Σωστά. Σε προπόνηση δεν είναι ακριβώς αγωνιστικό. Γίνεται μία μάχη. Uh-huh. Ένας προς ένα, τρεις προς ένα, πέντε προς έναν. Την οποία προσπαθείς να επιβιώσεις. Είτε να δουλέψεις και να μάθεις την τεχνική ή την απελευθέρωση μέσα σε στρες. Διότι αν συμβεί κάτι, ανεβαίνουν οι παλμοί της καρδιάς μας, η αδρεναλίνη μας, το άγχος μας και πρέπει να μαθαίνεις να λειτουργείς από εκεί. Γυμνάζει, θα το πω πιο σωματικά εγώ, πιο συγκεκριμένα. Γυμνάζει κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σώματος περισσότερο, όπως για παράδειγμα η πυγμαχία, περισσότερο τα χέρια ή τον κορμό, ή γενικά γυμνάζει το κορμό. Γυμνάζουμε όλο το σώμα, διότι στο Krav Maga λειτουργούμε όλο το σώμα. Μπορεί να είμαι καθιστός και να συμβεί κάτι. Μπορεί να είμαι όρθιος, μπορεί να είμαι πλάτη από πίσω, μπορεί να χρειάζεται τα πόδια μου, τα χέρια μου, το κεφάλι μου. Γενικά όμως θεωρείται μια επικίνδυνη πολεμική τέχνη. Γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, για χτυπήματα που μπορεί να προκαλέσουν κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Που καμιά φορά μπορεί να θέλουμε και αυτό το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, αλλά στην εκπαίδευση. Είναι λίγο παρεξηγημένο. Είναι, ναι, αν χτυπήσει τα ευαίσθητα σημεία που μαθαίνουμε, να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε κάποιον. Αλλά αν έχει ένα μαχαίρι, για παράδειγμα, και θέλει να με σκοτώσει, θα επιλέξω κάτι δυνατό για να τον σταματήσω, να σωθώ. Εάν μου δώσει ένα χτύπημα, μία γροθιά στο πρόσωπο, δεν θα του πάω στο χέρι, θα μηνθώ και θα απαντήσω ανάλογα. Είναι το πώς εγώ ή ο μαθητής θα επιλέξει την απάντηση στο χτύπημα. Και εσύ, αν πας στην κουζίνα και πάρεις ένα μαχαίρι και καρφώσεις κάποιον, είσαι φωνιάς. Αλλά δεν σε εκπαίδευσε κάποιος γι' αυτό. Είναι το πώς εσύ μπορείς να κρίνεις τα όρια σου και να τέθω στην κράτησή σου, με λίγα λόγια. Ανάλογα. Έτσι. Τα πάντα είναι δράση ή αντίδραση στη ζωή μας. Οπότε, καλό είναι να ξέρουμε τη σωστή αντίδραση και όχι τη λάθος. Και αυτό είναι και ένα, νομίζω, εργαλείο που έχει το Krav Maga, η σωστή αντίδραση. Οπότε είναι μια σωστή τέχνη που μπορούμε να μάθουμε. Στην ουσία, το Krav Maga μαθαίνουμε τον ασκούμενο να σκέπτεται. Κριτική να δουλεύει σκέψη, το μυαλό. Πρώτα το μυαλό και μετά το σώμα. Αν μπορούμε να αποφύγουμε κάτι, αποφεύγουμε. Κυνηγάμε να αποφύγουμε μια κατάσταση και όχι να μπούμε μέσα σε αυτή. Διότι σε μία μάχη και δύο είναι χαμένοι. Έτσι. Γιώργο Σωστάκη, τα είπες πάρα πολύ ωραία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σε αυτά τα υπέροχα Χανιά. Να ξανάρθεις, να έχουμε το ελεύθερο να δείξουμε να και τη συνείδηση. Να φέρω, αν θέλετε, και κάποιους μαθητές μου να δείξουμε πολλά πράγματα. Να το κάνουμε πολύ καλό. Θα βγεις μόνος με τους μαθητές εδώ πέρα όμως, θα ξέρεις. Θα συμμετέχετε κι εσείς για να γίνει. Κοίτα, άμα οι μαθητές είναι στο ύψος, θα έχουμε πρόβλημα νομίζω για να χωρέσουμε. Θα μας συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρονται. Σκοπός είναι εσείς που δεν το έχετε ξαναδεί. Να δείξουμε ότι είναι εφαρμόσιμο και απλώς είναι εκμάθηση. Μέσα σε 5 λεπτά θα αντιδράσετε πάρα πολύ σωστά και γρήγορα. Μην είστε τόσο σίγουρος. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.